Κύριε Τριανταφυλοπούλου, βρισκόμαστε εδώ στο κτήμα Ακράνη και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την φιλοξενία για να μιλήσουμε για έναν διαγωνισμό, παγκόσμιο διαγωνισμό, ο τέταρτος παγκόσμιος διαγωνισμός ουσιαστικά γαστρονομίας, ο οποίος γίνεται εδώ, στο νησί μας, με την συμμετοχή ανθρώπων από όλο τον κόσμο. Έτσι, έτσι είναι. Καταρχάς, σας ευχαριστήσω που ήρθατε και μας δίνετε την ευκαιρία να, μέσα από την συνάντηση αυτή να βγάλουμε τι προσπαθούμε να κάνουμε αυτές τις τρεις μέρες που θα φιλοξενήσουμε τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Είναι λοιπόν ο τέταρτος διεθνής διαγωνισμός δώρων γαστρονομίας. Ουσιαστικά αυτός γίνεται υπό την αιγίδα του Διεθνούς Ινστιτούτου Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού, που μόνο από το όνομά του καταλαβαίνετε ότι είναι αυτό που στην ΚΟΟΠ τα τελευταία 20 χρόνια παλεύουμε, να συνδέσουμε τον τουρισμό με τον πρωτογενή τομέα. Θα έρθουν λοιπόν οι επισκέπτες μας, θα είναι γαστρονομικά πολύ ενδιαφέροντες άνθρωποι, οι οποίοι θα επιλέξουν τα τελικά προϊόντα. Έχει γίνει μια διαδικασία προετοιμασίας. Κάθε περιφέρεια γαστρονομική από αυτές που συμμετέχουν είχε μια διαδικασία επιλογής στη χώρα της και τα τελικά προϊόντα φτάνουν από παντού εδώ στην ΚΟ με σκοπό στις 28 του μηνός να γίνει από την Κριτική Επιτροπή επιλογή ποιο από όλα αυτά θα είναι το νικητής. Για μένα βέβαια νικητές είναι όλα τα προϊόντα. Όταν ένα προϊόν ξεκινάει από την Ισπανία να έρθει στην Ελλάδα, μόνο στη διαδικασία να μπεις και να αναδείξεις αυτό που θέλεις να κάνεις μέσα από το προϊόν. Γιατί τι είναι αυτό το προϊόν? Κάθε ένα από αυτά τα προϊόντα έχει πίσω την ψυχή των ανθρώπων που το φτιάξανε, τον τόπο, την ιστορία, τα πάντα. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον γεγονός και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ο Περιφερειάρχης αποφάσισε με τη στιγμή που θα γίνονταν στην Ελλάδα αυτός ο διεθνής διαγωνισμός να γίνει στην ΚΟ, γιατί εμείς εδώ είμαστε πανέτοιμοι να μπορέσουμε να εκπροσωπήσουμε τα Δωδεκάνησα και να φιλοξενήσουμε τους ανθρώπους που θα έρθουν με ιδιαίτερα υψηλές αξιώσεις. Ουσιαστικά θα παρουσιαστούν προϊόντα από διάφορες περιφέρειες, από ό,τι γνωρίζουμε. Νομίζω ότι πρέπει να αναφέρουμε και σε ό,τι αφορά τη δική μας περιφέρεια, τι θα παρουσιάσουμε. Εμείς έχουμε την τύχη να έχουμε και από τη δική μας περιφέρεια έχουμε το λάδι των Όρκο, εδώ του κύριου Δρόσου. Και ουσιαστικά είναι δύο προϊόντα από τη Δωδεκάνησα και δύο από τις Κυκλάδες, γιατί αυτή η δράση όλη στηρίζεται στη βοήθεια και των δύο επιμελητηρίων και ξέρουμε βέβαια ότι και τα δύο επιμελητήρια έχουν δώσει πάρα πολύ μεγάλο αγώνα για την κατοχήρωση του σήματος του Aegean Cuisine, που είναι ένα σήμα που θα συζητηθεί και είναι μέσα στις διάφορες εργασίες που κάνουμε, γιατί πραγματικά είναι ένα σήμα που θέλει όλοι να το στηρίξουμε, να βγει προς τα έξω, γιατί η γεωπελαγίτικη κουζίνα είναι μια κουζίνα η οποία διεθνώς μπορεί να μας δώσει μια ιδιαίτερη εικόνα για το τι κάνουμε εμείς εδώ. Προφανώς και είναι πολύ σημαντικό και για τα προϊόντα αυτά και για τους ανθρώπους που κρύβονται ουσιαστικά πίσω από τα προϊόντα, αλλά πόσο σημαντικό είναι για το νησί η παρουσία αυτών των ανθρώπων εδώ, θα έλεγα αρκετών ανθρώπων μάλιστα εξειδικευμένων και στον τουρισμό και στον γαστρονομία και ανθρώπων από πάρα πολλές διαφορετικές χώρες του κόσμου. Στην ουσία πετυχαίνουμε αυτό που όλοι εδώ και εμείς σαν κάτοικοι και σαν επιχειρηματίες και σαν δήμος και σαν περιφέρεια προσπαθούμε. Η ΚΟΣ είναι ένα πιλωτικό σχέδιο πώς μπορεί κάποιος να συνδυάσει το πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει φοβερά μεγάλα βήματα τις εταιρείες τυποποίησης που έχουμε, με το κομμάτι του πρωτογενή τομέα, με τα απορροφητικά και τα φρέσκα φρούτα και τη δυνατότητα που έχουν να τα διοχετεύουν στα ξενοδοχεία του νησιού, με τη βοήθεια και της Ένωσης Ξενοδόχων αλλά και των συλλόγων των αγροτικών. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια εξαιρετικά καλή συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων, γιατί έχουμε βάλει στοίχημα να αναδείξουμε την γαστρονομική ΚΟ και βεβαίως και τον Ιπποκράτη και όλη μας την ιστορία. Οπότε οι καλεσμένοι μας θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν ελληνικό φαγητό. Προσπαθούμε να είναι όσο πιο αντιπροσωπευτικό τη ΚΟ με προϊόντα από την ΚΟ. Και βεβαίως θα έχουμε τον όρκο του Ιπποκράτη, θα κάνουμε μια ξενάγηση στο Ιπποκράτιο Ίδρυμα, θα πάμε στην Κέφαλο. Δεν θα αφήσουμε ένα σημείο από την ΚΟ που να μην το επισκεφθούν για να πάρουν αυτή την αγάπη προς τον άνθρωπο που βγαίνει μέσα από αυτό το νησί. Νιώθετε μια προσωπική ηθική ικανοποίηση για αυτό που γίνεται, που θα γίνει στο νησί? Απόλυτη. Απόλυτη. Και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν και άνθρωποι που τη μοιράζονται. Γιατί και ο Περιφερειάρχης αλλά και όλοι οι άνθρωποι που τρέχουν αυτό το. Για να γίνει, ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δουλεύουμε από πέρυσι τον Αύγουστο. Εγώ έχω την ευθύνη της τοπικής, ας πούμε, να ασχολούμαι με όλα τα τοπικά και να την επικοινωνώ στην ομάδα. Αλλά κάνουμε συνεχώς συναντήσεις, συνεχώς θέλουμε να βελτιώσουμε, γιατί θέλουμε φεύγοντας από εδώ να έχουν την καλύτερη εικόνα για το νησί μας και να τη μεταφέρουν
έρχονται στα νησιά τους, στις χώρες τους, γιατί είναι άνθρωποι που έρχονται και μας ενδιαφέρουν και είναι από την Ισπανία, από την Ιταλία, από τη Γαλλία. Μας ενδιαφέρουν και σαν τουριστικοί έτσι, προορισμοί. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ εγώ.